Γεια σας αγαπητοί φίλοι και φίλες. Σας καλωσορίζω στην αποψινή 284η εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας, την οποία παρακολουθείτε χάρη στην ευγενική χορηγία του Blue Sky. Πολλές οι εξελίξεις, πολλά νέα δεδομένα. Είμαστε ενώπιον σημαντικών γεωπολιτικών ανακατατάξεων, οι οποίες θα προκύψουν από την, όπως όλοι γνωρίζετε και αναμένουμε, την έμπρακτη προσπάθεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας να τελειώσει τουλάχιστον στο σημείο, μέχρι το σημείο εκείνο όπως έχουν καθοριστεί οι βασικοί αντικειμενικοί σκοποί της εκστρατείας το πρόβλημα με την Ουκρανική αντίσταση και φυσικά πώς αυτή συμπλέκεται, διαπλέκεται και περιπλέκεται με τα γεωστρατηγικά συμφέροντα και στόχους της Ατλαντικής Συμμαχίας και της Δύσεως εν γέννη. Πολλοί λένε ότι αναλυτές ότι η ρωσική επίθεση έχει, ή η αντεπιθεση έχει ήδη ξεκινήσει, αλλά το τι είναι επίθεση και αντεπίθεση και πώς ορίζονται αυτοί στο νέο ανατολικό μέτωπο, έχει πολλά ακόμα να μας δείξει, πολλά σημεία, πολλές πλευρές αυτή τη προσπάθεια μια γιγαντιαία φθορά η οποία επιτελείται μια απίστευτη σπατάλη πόρων και ανθρωπίνων ζώων για ένα θέμα το οποίο μόλις συγγίσουν τα όπλα, όποτε συγγίσουν, θα αποτελέσει αντικείμενο μακρών αναλύσεων και πολύ ακόμα περισσότερων ιστορικών μελετών. Όμως το θέμα μας δεν είναι σήμερα η Ρωσία. Το θέμα μας είναι... Κάτι καινούριο. Κάτι το οποίο, ήλικρινός εξέπληξε. Όπως πιθανόν να γνωρίζουν όσοι τουλάχιστον ασχολούνται με τα θέματα μήνης, υπάρχει ένας, ε, μια πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ελληνική αεροπορική βιομηχανία, ούτω ώστε οι πολύ μεγάλες εταιρείε του εξωτερικού, και οι οποίες ανήκουν στην Ατλαντική Συμμαχία, αυτό είναι, συγκεκριμένο, είναι συγκεκριμένος όρος απέτησης, να επιδείξουν ενδιαφέρον για την απόκτηση του 49% των μετοχών της ελληνικής αεροπορικής βιομηχανίας. Όπως πιθανόν να γνωρίζετε, το ενδιαφέρον μέσα από τις πηγές τις οποίες, κυρίως τον ειδικό τύπο και τον ειδικό site, επέδειξαν μέχρι στιγμής η γαλλική Ντασό, η κοινοπραξία, η ευρωπαϊκή κοινοπραξία της Airbus, φυσικά η Lockheed Martin, της οποίας απάρτια για τα F-16, και τα C-130J, τα μεταγωγικά, κατασκευάζονται κατόπιν αδείας και συμφωνίας στις εγκαταστάσεις της ελληνικής αεροπορικής βιομηχανίας και εσχάτως προέκυψε και η Boeing. Η εμπλοκή της Boeing, μιας, ενός κολοσσού στον τομέα της αεροδιαστημικής βιομηχανίας, έφερε μοιραία μια σκέψη, η οποία ίσως να μην είναι και σκέψη. Αυτά θα φανούν ως ο νουπο στις αμέσως επόμενες εβδομάδες, μήνες και θα μιλήσουμε, αν απαιτηθεί περισσότερο σε ετέραν εκπομπή, της προτυπτικής αποκτήσεως ενός αεροσκάφους θρύλου, ενό υπερμαχητικού με τα δεδομένα όταν σχεδιάστηκε του γνωστού F-15 Eagle. Το F-15 είναι ένα μαχητικό αεροπορική επικρατήσεω. Είναι ένα μαχητικό το οποίο, αν για παράδειγμα κοιτάξουμε στη γειτονιά μα, το Ισραήλ, η Ισραηλινή αεροπορία διαθέτει σχεδόν 105 μονάδες και μάλιστα προσφάτως προχώρησε σε, σε, τα τελευταία χρόνια σε παραγγελία άλλων 24 για να συμπληρωθεί ο αριθμός 100 και μαχητικών F-15I. Η Ισδεανή Πολεμική Αεροπορία επίσης διαθέτει έναν ικανό αριθμό από F-35 και κάπου στα 175, δεν κάνω λάθος, F-16. Γιατί σας τα αναφέρω όλα αυτά. Τα αναφέρω όλα αυτά, το F-15 παρεπιπτόντος, ένας μικρός αστερίσκος, επιχειρεί σήμερα με τι αεροπορίε τη Σαουδική Αραβία των Ιαπωνικών δυνάμεων αυτοαμήνη. Έτσι καλείται η Ιαπωνική αεροπορία. Ε, στη Σιγκαπούρη, στο Κατάρ. Και γενικώ είναι ένα μαχητικό το οποίο εντυπωσιάζει με τι επιδόσει του. Ένα μαχητικό το οποίο όταν είχε γίνει ο διαγωνισμό για το νέο μαχητικό αεροσκάφο στη χώρα μα. Μετά από την κρίση των ημείων ήταν εκείνο το οποίο είχε κατακτήσει την πρώτη θέση, αλλά τελικώς έχασε από το F-16 της Lockheed Martin. Και μάλιστα ήταν τότε και μία περίοδος κατά την οποία άλλη το η επιλογή του Υπουργού Εθνικής Αμήνης του τότε και διαφορετική ήταν το Πρωθυπουργού. Και φυσικά επικράτησε του τότε Πρωθυπουργού του κ. Σουμίτη. Το F-15 είναι ένα μαχητικό το οποίο αλλάζει πολλά δεδομένα. Θα μου πείτε, μα είναι ποτέ δυνατόν να συζητούμε για F-15 σε μια πολεμική αεροπορία όπως η ελληνική, η οποία προσφάτως, να πάμε λίγο στην άκρη να δείτε και, εδώ, να δείτε και τα νούμερα, τους αριθμούς, μέχρι στιγμής θα διαθ, διαθέτει 24 μοιράς 2000 Παύλα 5 MK2, όταν θα αναβαθμιστούν τα 83 F-16 Viper Block 72 είναι η κωδικοποίηση. και τα 38F16 Block 50 Plus Advanced μετά την αναβάθμισή τους. Ενώ παράλληλα υπάρχουν 33F4YP-2000 στα Κωνσταφάντου και άλλα 32F16 Block 30. Αυτή η εικόνα που βλέπετε είναι μια εικόνα φαντασίες. Πράγματι, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικότητα. Τουλάχιστον στο σκέλος που αφορά από τα ραφάλ και κάτω. Σε μερικά χρόνια η Ελλάς θα έχει ολοκληρώσει τις αναβαθμίσεις, θα έχει συμπληρώσει την απόκτηση των Ραφάλ, των 24 Ραφάλ ή GDGF3R και όπως δείχνουν τα πράγματα θα έχει προχωρήσει στην προμήθεια, στην παραγγελία 20 τουλάχιστον F35α. Τα 40 F15 στα οποία γράφω εγώ πώς χωρούν σε όλα αυτά. Για να είμαστε απολύτως ρεάλι, ρεαλιστές, η πολεμική αεροπορία όπω και το πολεμικό ναυτακό, ναυτικό και ο στρατό ξηρά θα πρέπει σε πρώτη φάση να, να, να αυξήσουν, να υπερδιπλασιάσουν του λειτουργικού του προπολογισμού. Δηλαδή, για να μπορέσει να έχει μια αεροπορία, ένοπλε δυνάμει που θέλει, πολεμικό ναυτικό κλπ., δεν μπορεί να τα έχει με προπολογισμού μνημονιακούς σε καμία περίπτωση όταν έχει δίπλα σου μια αναθεωρητική δύναμη όπω είναι η Τουρκία και γενικώ μια ευρυτάτη γεωπολιτική αστάθεια η οποία ξεκινάει από τη Μαύρη Θάλασσα και καταλήγει μέχρι στον Περσικό κόλπο. Και εσύ, η Ελλάδα δηλαδή, ευρίσκεσαι στο νοτιοανατολικό άκρο τη Ευρώπη και είσαι το ακρότατο σημείο εμπιστοσύνη των δυτικών θεσμών ασφαλείας το ακρότατο σημείο εμπιστοσύνη. Πολύ ορθώς προχωρήσαμε στην προμήθεια των 24 Ραφάλ. Οι Γάλλοι όμω, όπω όλοι γνωρίζουμε, και όσοι έχουν ασχοληθεί με, με την άμυνα, δεν είναι και τόσο εύκολοι συνεργάτε. Και αυτό δεν οφείλεται στο αν είναι έχουν θετική ή αρνητική συμπεριφορά απέναντί μας, πελάτες και πολιτές. Στο γεγονός είναι ότι σε οπλικά συστήματα και συντήρηση έχουν αυξημένο κόστος. Πράγματι, όταν θες, θες, να αγοράσεις κάτι το οποίο αλλάζει τα δεδομένα στην περιοχή, πρέπει να καταβάλεις και το αντίστοιχο αντίτιμο από τη στιγμή που δεν έχεις αναπτύξει τη δική σου αμυντική βιομηχανία, είτε γιατί είσαι μικρή χώρα, είτε γιατί ως μικρή χώρα κάνεις μεγάλα λάθη στην αμυντική βιομηχανία, είτε γιατί συμβαίνουν και τα δύο. Φίλοι και φίλες, η πολεμική μας αεροπορία είναι το μοναδικό εργαλείο που έχουμε, όχι απλώ για προβολή ισχύω, η μοναδική δυνατότητα που έχουμε για να προστατέψουμε το έθνο. Το κράτο μα. Το κράτο που έφτιαξε το έθνο των Ελλήνων. Και το κράτος οφείλει να προασπίζεται το έθνος. Σε, λοιπόν, σε αυτό λοιπόν τον ακήρυκτο πόλεμο που έχει ξεσπάσει εδώ και αρκετές δεκαετίες, από τη δεκαετία του 60, με την Τουρκία, είναι ηλίου φανέστερο ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει την ισχυροτέρα πολεμική αεροπορία. Όμω ακόμα δεν σα έχω απαντήσει στο θέμα των F-15 και αν είναι 40, αν είναι 30, αν έχει διαφορετικό αριθμό. Υπάρχει όμως κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Από τη στιγμή που η Boeing θα εκδηλώσει όπως δείχνουν τα πράγματα, ασχέτως αποτελέσματος, το ενδιαφέρον για την ελληνική αεροπορική βιομηχανία είναι προφανέ ότι, στο... ότι δεν ενδιαφέρεται να προωθήσει το C-17 Globe Master. Θα κάνουμε και αναφορά και στα μεταγωγικά αεροσκάφη σε λίγο. Αλλά θα ήθελε να το συνδέσει με την προμήθεια των F-15. Η Ισραηλή πολεμική αεροπορία δεν Όμως διαθέτει ροφά. Όμω διαθέτει όλη αυτή την τριάδα και γνωρίζουν άπαντε ότι το πραγματικό εργαλείο με τον οποίο επιχειρεί είναι το F-15 μαζί με το F-16 και το F-35 που σταδιακώ εντάσσεται με τις όποιες επιχειρησιακές ιδιωτερότητες που έχει και σίγουρα δεν συγκρίνουμε την Ελλάδα με το Ισραήλ. Όμως υπάρχουν δύο δεδομένα. Το πρώτο δεδομένο είναι οι εκλογές στην Τουρκία, όποτε και αν αυτές γίνουν, πιστεύω ότι ίσως τελικώς να μην αναβληθούν, και η επικράτηση του Ταγί διότι δεν νοείται Ταγί Περντογάν να χάνει τις εκλογές και μετά αυτός και η οικογένειά του και οι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, ίσως και περισσότεροι, να βρίσκονται υποδιω... υποδιωγμών. Άρα λοιπόν, όπως έχουν πει άπαντες οι αναλυτές εντός και Ευρώπης και πέραν του Ατλαντικού, η Τουρκία θα περάσει σε μια νέα κατάσταση αναφορικό στη συμπεριφορά τη απέναντι στη Δύση και τη συμπεριφορά τη Δύση ω έναντι εκείνη. Υπάρχει ένα σημείο χρονικό, ένα ορόσημο, το οποίο άλλοι το τοποθετούν στα τέλη Μαρτίου, άλλοι στα τέλη Απριλίου. Τι είναι αυτό το ορόσημο. Το ορόσημο σχετίζεται με την απάντηση που πρέπει να δοθεί εγκαίρος, πρώτης 4η Μαΐου δηλαδή, την έμπρακτη μετάνοια που θα πρέπει, να συμ... που πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει μια σειρά από κινήσει, ούτω ώστε η Τουρκία να μην γίνει σημείο επιβολή τη αγγλοσαξονικής ισχύω με πολλού και διαφόρου τρόπου, με κυρίω με τιμωρητικό τρόπο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η απόσυρση των έστειλων 400, και το κλείσιμο ενός πολύ σοβαρού προβλήματος που ξεπερνάει τα θέματα περιβάλλοντος και αναφέρομαι φυσικά στο συγκρότημα του Αντιδραστήρων στο ΑΚΟΥΓΙΟΥ που κατασκευάζεται με ρωσική τεχνολογία και τεχνολογία. Αυτά τα δύο είναι δύο ενδείκτες πολύ σημαντικοί των κινήσεων που θα πρέπει να κάνει η Άγκυρα στο οποίο να προβεί η Άγκυρα για να κατευνάσει τη Δύση. Προσωπική εκτίμηση ούτε το ένα θα πράξει, ούτε το άλλο. Η Άγκυρα έχει αποφασίσει να δει τη Δύση ισοτήμως. Και ακόμα και μετά τον φωνικότατο αυτό σεισμό, η πολιτική δεν έχει μεταβληθεί. Αυτή είναι η μεταπολιτική. Αυτή λοιπόν, αυτό λοιπόν το ορόσημο, εάν και εφόσον πάντοτε τα πράγματα εξελιχθούν όπως τα εγνωρίσαμε, και δεν έχουμε και λόγο να διατηρούμε προ το παρόν κάποιε άλλου είδου επιφυλάξει ή αν θέλετε αισιόδοξε σκέψει. Θα δείξουν ότι και η επόμενη μέρα, η 15η δηλαδή Μαου, με νικητή τον Ερντογάν, απόλυτο κυρίαρχο στη σκηνή, στην πολιτική σκηνή τη χώρα, θα προκαλέσει σταδιακά ένα κύμα αντιδράσεων τη Δύση τη αγγλοσαξονική κυρίω Δύσεω έναντι του παραμένοντο τουρκικού αναθεωρητικού ερντογανικού φιλοϊσλαμικού καθεστώτο. Αυτό θα σημαίνει ότι ενώ πριν όλοι μας εκτιμούσαμε ότι η Τουρκία θα πρέπει να πράξει κάτι προκειμένου να προκαλέσει μια τοπική αναταραχή που μπορεί να λάβει διάφορε μορφέ, τι έχουμε αναλύσει και στο παρελθόν και η υβριδική απειλή είναι στο μεταξύ, συμπεριλαμβάνεται μεταξύ αυτών των δυνατοτήτων τη Τουρκία. Τώρα τα πράγματα θα μεταβληθούν. Θα μεταβληθούν διότι η Δύση θα έχει εξαντλήσει και το έχει δηλώσει έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο το συζητάμε τώρα, τα τελευταία χρόνια, και θυμίζω το πραξικόπημα του 2016, μας χωρίζουν 7 έτη από τότε, Φέτο θα συμπληρωθούν 7 έτη, η Δύση έχει ζητήσει, έχει απαιτήσει αλλαγή στροφή. Δεν έχει γίνει απολύτω τίποτα. Και όχι μόνο δεν έχει γίνει απολύτω τίποτε, αλλά η Τουρκία εμένει και επιμένει στι αρχικέ τη γεωπολιτικέ, τη αναθεωρητικέ τη πραγματικότητε, όπω εκείνη αντιλαμβάνεται. Σε αυτό το νέο κλίμα, σε αυτό το νέο περιβάλλον, δεν θα υπάρχει χώρο ούτε για F-16 Viper αναβάθμιση, ούτε για αγορά κεντουργών θα πρέπει να σταλεί ένα συγκεκριμένο μήνυμα προ την Άγκυρα. Ο επικεφαλής τη Επιτροπή Εξωτερικών Αποθέσεων, ο κύριος Μενέντε, ο γερουσιαστή, είναι απλά η κορυφή του παγωβούνου, το οποίο βρίσκεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και ετοιμάζεται σταδιακώ να περιπλέξει τα ζητήματα πέριξ, πέριξ, των θεμάτων ασφαλείας τα οποία σχετίζονται με την νεοθωμανική Τουρκία. Μία ένδειξη ότι το κλίμα έναντι της Αγκύρας στο επίπεδο των, εξοπλισμών αλλάζει και γίνεται δυσμενέστερο, θα μπορούσε να είναι και ο διαγωνισμός σχετικός με την ελληνική αεροπορική βιομηχανία, όπου δύο υπερδυνάμεις της αεροδιαστημικής, η Lockheed Martin, και αναφέρομαι μόνο στην αμερικανική πλευρά, αυτό μας ενδιαφέρει στην παρούσα φάση, και η Boeing θα θελήσουν με τους δικούς τους τρόπους να δουν τρόπους διεκδικήσεως και εμπλοκής ενός μεροδίου. Αυτό όμως, αναφορικός με την Boeing και τη Lockheed Martin έχει σειρά προγραμμάτων που έχει κερδίσει και είναι καθεστώς στην Ελλάδα, θα πάμε και στο f θα πάμε και στο F-35, μας δίνει μια άλλη εικόνα. Το ότι έρχεται σε αυτή τη συγκεκριμένη συγκυρία, με τις τουρκικές εκλογές να έπονται και αμέσως μετά την προοπτική διαμορφώσεως ενός νέου τιμωρητικού το τονίζω περιβάλλοντος, Μόνο η προμήθεια ενός όπλου το οποίο πραγματικά θα προκαλέσει σοβαρότατα προβλήματα πέραν των ήδη υπαρχόντων, των Ραφάλ και των Βάιπερ, στην τουρκική αεροπορία, ουσιαστικά θα εκμυδενίσει τις τουρκικές επιχειρησιακές δυνατότητες. Να το ξαναπώ θα εκμηδενίσει τις τουρκικές αεροπορικές δυνατότητες. Φανταστείτε λοιπόν το 2028, λέω, 2027, να είμαστε στη διαδικασία προμηθείας ή παραλαβής ή ολοκληρώσεως αυτών των μαχητικών. Μα θα μου πείτε, έχουμε τα χρήματα. Κοιτάξτε, η αεροπορία είναι ένα πάρα πολύ ακριβό εντός εισαγωγικών άθλημα. Για να μπορέσεις να έχεις την καλύτερα δυνατή αεροπορία, πρέπει να ξοδέψει και πάρα πολλά χρήματα. Αξίζει όμως να ξοδέψει τόσα πολλά χρήματα, τα έχεις τα χρήματα ή θα τα έχεις. Όταν υπάρχουν διάφοροι εναλλακτικοί δρόμοι. Το πρώτο θα σας παρουσιάσω αμέσως μετά. Ο δεύτερος, στον οποίο θα αναφερθώ τώρα έχει να κάνει με την προοπτική οι Ηνωμένε Πολιτείε στο πλαίσιο ασκήσεω ασφεκτικής πιέσεω στη νέα κυβέρνηση, στην επαναβεβαιούμενη Ερντογανική Τουρκία, να δώσουν τέτοια εργαλεία σε μια χώρα η οποία υφίσταται το τουρκικό γεωστρατηγικό μπούλινγκ, που να το μετατρέψει σε βάρο του αντιπάλου. Ξέρετε ότι αν οι μεγάλε δυνάμει θελήσουν να ευνοήσουν κάποια χώρα και μάλιστα δει υπερδύναμη μια άλλη χώρα, είναι πάρα πολύ απλό να το κάνει. Συμφωνίε τύπου τύπου David δεν πρόκειται να κάνουμε με την Τουρκία. Όμω είναι πολύ πιθανόν να έχουμε στο πλαίσιο αυτή τη νέα πολιτική, τη τιμωρητική πολιτική, εργαλεία ανάλογα με αυτά που προέκυψαν από τι συμφωνίε καμπ David, και αναφέρομαι ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν κάλλιστα να προβούν σε μια επιλεκτική ενίσχυση των ελληνικών ενόπλων δυνάμων, όχι μόνο της πολεμικής μεσαροπορίας, με ένα συγκεκριμένο ποσό ετήσιας βοηθείας. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο θα μπορούσαν να ενταχθεί και η αγορά 40-15. ή να ενταχθεί και η αγορά σε ένα επίπεδο πακέτου ενός αριθμού μεταχειρισμένων F-15 τα οποία θα αναβαθμιστούν. Και δεν μιλάμε αυτό το αεροσκάφη τη 30η, αλλά πολύ πολύ νεότερα και σε εκδόσει τι οποίε εμεί θα κρίνουμε ότι να εξυπηρετούν τα επιχειρησιακά μας συμφέροντα. Αν, λέγω, αν. Έτσι. Αυτό το αν παρουσιάζεται σήμερα. Είδομεν, εάν τελικώς οι γεωπολιτικές συνθήκες στην περιοχή οδηγήσουν στη χώρα μα να αποκτήσει την πλέον ισχυρά πολεμική αεροπορία τη περιοχή. Γιατί αν στα ραφά αποστηθούν και τα F-15, τότε θα έχουμε το δικαίωμα να πούμε ότι η πολεμική μα αεροπορία θα είναι όχι μία από τι ισχυρότερε εδώ τη Ατλαντική Συμμαχία, αλλά η πλέον ισχυρή στην Ανατολική Μεσόγειο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο υποστηρίξεω κλπ. Μίλησαμε όμω για θέματα χρημάτων. Για πάμε στην επόμενη εικόνα για να τη με αυτή. Να πάμε μάλλον από εδώ, την άλλη πλευρά. Τα μηνύματα που έχουμε από τις εξορίξεις στο, στα μπλοκ τα οποία πραγματοποιούν έρευνες η ExxonMobil μαζί με τα συνεργεία της. Το Sanko Swift είναι ένα τα σκάφη τα οποία χρησιμοποιούνται από σε αυτές του είδους τις έρευνες από την Ελληνική Εταιρεία Διαχειρήσεως Συνδρογών Ανθράκων, ερευνώντας μια περιοχή 6.500 χιλιόμετρων από τα συνολικά 30.000 χιλιόμετρα, οι πρώτες ενδείξεις μιλάνε για έβρεση κοιτάσματος, το οποίο μπορεί να ανέλθει από 3,5 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια έως 30 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια, κάτι το οποίο δημιουργεί εντελώ νέα δεδομένα. Δηλαδή, μια ποσότητα αντίστοιχη, ίσω και μεγαλύτερα από αυτή που είναι το κοίτασμα Ζόρ στην Αίγυπτο. Και ποιο το έχει αναλάβει να το, να το φέρει σε πέρα και ποιο βιάζεται για να βρει αποτελέσματα, η ExxonMobil. Ξέρετε Ξέρετε πόσα δεκάδε πλοία LNG αυτή τη στιγμή να φυγούνται ένα την Ιφίλιο. Κατά εκτίμηση από 200 έως 400, ανάλογα σε διάφορα σε διάφορα επίπεδα κατασκευή, προσέξτε κάτι. Μια χώρα που θέλει να προφυλάξει τον πλούτο τη, και εδώ είναι ένα κομμάτι του πλούτου, έτσι, σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό 30.000, 3.500. Στα 30.000 δεν έχει επεκταθεί, και εδώ όπω έχουν πει, κατά επανάληψη, ο πιο ε, που έχει ασχοληθεί ιδιαίτερο με τις έρευνες σε αυτήν εδώ την περιοχή, ο Ιωσφόσκολος ο καθηγητής, κρύβεται ένας απίστευτος θησαυρό. Από τη στιγμή λοιπόν που η χώρα μπαίνει σε μια διαδικασία και ήδη εμφανίζονται δείχτες ότι το ακαθάριστο εθνικό προϊόν αυξάνεται, αν υποθέσουμε, υποθέσει κάνουμε αυτή τη στιγμή έτσι, ότι τα 30 ή από 3,5 μέχρι 30 Ίσως και περισσότεροι στόχοι αποδεικτούν ότι είναι τόσο πολύ προσοδοφόροι, υπάρχουν τα χρήματα για να μπορέσει να υποστηριχθεί η ασφάλεια. Και η ασφάλεια δεν είναι αγορά όπλων. Ζούμε σε μια εποχή και σε μια περιοχή που δεν μπορούμε να παίζουμε. Ο αντίπαλο είναι πολύ συγκεκριμένο. Έχει συγκεκριμένο επίση γεωστρατηγικό προσα... επιθετικό προσανατολισμό. Και στο πλαίσιο αυτού του προσανατολισμού, οφείλουμε να έχουμε τι καλύτερε δυνατόν Ισχυρέ σε μέγεθο, σε ποσότητα και σε ποιότητα ένοπλε δυνάμει και ιδίω πολεμική αεροπορία και πολεμικό ναυτικό. Όμω από την πολεμική αεροπορία κρίνονται τα πάντα. Στην πολεμική αεροπορία κερδίζονται οι πόλεμοι σήμερα. Σε περιβάλλοντα όχι Ουκρανίε, σε περιβάλλον όπω είναι το Αιγαίο, όπου η αεροπορική επικράτηση, η αεροπορική υπεροχή είναι το ζητούμενο. Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο θα μπορούσε κάλλιστα η χώρα μα μπορεί να παραμείνει στην απόκτηση των F-35 και να, και να περιμένει να αποσυρθούν τα F-16 Block 30 και, και, και ιδίω τα F-4 PC-2000. Όμως, από τις, από τις Ηνωμένε Πολιτείες, μόνο από εκεί εξαρτάται, τίποτε άλλο, σε συνδυασμό με τα στρατηγικά του συμφέροντα στην περιοχή και την ανάγκη να κλειδώσουν ακόμα περισσότερο ένα περιλέμιο, όπως βάζει στο σκύλο το λισασμένο γύρω από την Τουρκία, έχουν πάρα πολλές δυνατότητες να μας βοηθήσουν στο να αποκτήσουμε εκείνα τα οπλικά συστήματα που δεν θα ήταν πριν από μερικές δεκαετίες και τόσο πρόθυμοι να το πράξουν όσο είναι τώρα με τα νέα δεδομένα που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση Ορτογάν. Άρα, από αυτό που βλέπετε πίσω, αντιλαμβάνεστε ότι η χώρα οφείλει να επενδύσει ένα σημαντικό ποσοστό για την ανάπτυξή της από τα κέρδη που θα έχει τους υδρογονάθρακες χωρίς, το τονίζω, χωρίς σε καμία περίπτωση να μην προσχεδιάσει την κατεύθυνση ενός μέρους αυτών των χρημάτων προς την ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων. Γιατί εκτιμώ ότι μετά την επικράτηση Ερντογάν, εφόσον γίνει αυτή, έτσι, το ζητούμενο δεν θα είναι πότε θα προκαλέσει η Τουρκία πρόβλημα στην Ελλάδα, αλλά πότε θα προκαλέσει ειδήσει πρόβλημα στην Τουρκία μέσω της Ελλάδος. Και για να είμαι απολύτως σαφής, εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε κάποια επιθετική επιχείρηση προς Ανατολάς. Όχι. Το έχουμε αποδείξει άλλωστε. Όμω θα είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να προχωρήσουμε σε όλα εκείνα τα οποία έχουν μείνει είτε ημιτελή και αναφέρουμε, αναφέρομαι στα θέματα που αφορούν την αποκλειστική οικονομική ζώνη, σε θέματα που αφορούν τα χωρικά ύδατα από 6 σε 12 ναυτικά μίλια και γενικώ τα θέματα τα οποία έχουν σχέση με την στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου. Μάλιστα, μετά τις νέες εξελίξεις στις κυπριακές εκλογές και από τις πρώτες δηλώσεις του νέου Προέδρου, του κ. Κυστοβλίδη, είναι προφανές ότι ίσως να είμαστε πολύ κοντύτερα εξ νομίζουμε σε μια ακόμα πιο στενή συνεργασία με τη Μεγαλόνισσο, με το δεύτερο ελληνικό κράτος, όπως θέλω και εγώ να το πιστεύω, και μετά από την άρση που υπάρχει εκ μέρου των ΗΠΑ στο θέμα της πωλήσεως οπλικών συστημάτων, ουδείς μπορεί να γνωρίζει ποια είναι τα όρια του ουρανού, δηλαδή μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Κάτω από αυτό ακριβώς το, το δεδομένο, ή αν θέλετε την προϋπόθεση, ή αν θέλετε υπόθεση, η προμήθεια ενός αριθμού F15 θα ήταν κάτι το οποίο θα άλλαζε πάλι, μιλάμε για τρίτη κατά σειρά αλλαγή, μεταβολή. Πρώτα είναι τα Viper, μετά έχονται τα Rafale και τρίτον, πρώτον F-35, γιατί εκτιμώ ότι μια τέτοια κίνηση ίσως να είναι φέρει παραδόσεις ενωρίτερα, εάν, τονίζουμε, εάν γίνει δεν υπάρχει τίποτα το, αυτή τη στιγμή επί της, 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 τρα, της τραπέζες, Που δεν θα τριτώσει, θα τεταρτώσει με την προμήθεια των F35. Τίποτα δεν είναι υπερβολικά. Ζούμε σε ιστορικέ περιόδου, σε ιστορικέ στιγμέ. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι αύξηση πίσω μα είναι το ενδυνάμει να το μεταφέρουμε και να το μεταβάλουμε σε ενισχύ σε επίπεδο δυνατοτήτων τη οικονομία μα, ούτω ώστε η πολεμική αεροπορία και να αυξηθεί. Ο λειτουργικό προπολογισμό και σε επίπεδο στέλεχων να σταματήσουμε πλέον να ασχολούμαστε με τη δεκαετία του 60 και του 70, είναι καιρό η πολεμική αεροπορία σε επίπεδο στέλεχων, σε αξιωματικού ή υπαξιωματικού, σε αυτού που υποστηρίζουν δηλαδή τα μαχητικά αεροσκάφη, να γίνει ένα μεγάλο άνοιγμα προ τα εμπρό. σω είναι η ώρα η ελληνική οικονομία να αρχίσει πλέον, βλέπουμε το τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, να λαμβάνει πολύ σοβαρά το μετασχηματισμό ένα τμήμα της βιομηχανίας της σε πολεμική βιομηχανία. Σε βιομηχανία η οποία να μπορεί να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει έκτακτες καταστάσεις. Αυτό γίνεται ήδη στην υπόλοιπη Ευρώπη ως συζήτηση. Εμείς δεν μπορούμε να απέχουμε και η διπλωματία των σεισμών σε εντό εισαγωγικών διπλωματία ως που θα περατωθεί. Μην ξεχνάτε ότι αμέσω την επόμενη μέρα των σεισμών το τουρκικό πυροβολικό έβαλε στόχου στη Βόρεια Συρία. Παραβιάσεις δεν έχουν σταματήσει. Συνεχίζονται. Να δούμε πότε θα έχουμε εμπλοκέ. Οι καιρικέ συνδίκε ακόμα δεν βοηθούν. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, αφού τα σκεφτούμε όλα αυτά και αφού δούμε τι μέλη γενέστε, στο επόμενο διάστημα, ίσως και μετά τις εκλογές, να ξανασυζητήσουμε. Όλο ο ειδικό τύπο ασχολείται και οι ιστοσελίδε μάλιστα με το θέμα που έχει προκύψει σχετικώ με την διαθεσιμότητα. Είναι πολύ σημαντικό να έχει αεροσκάφη πάση φύσεω, αλλά ακόμα πιο σημαντικό να έχει υψηλωτά διαθεσιμότητα, που να αγγίζει το 80% και όχι το 20%. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν έχει αεροπορία, αλλά έχει κάποια σπαράγματα μια αλφα-ισχύω που κάποτε. Έτσι, αυτό το θέτω ω παράδειγμα. Όλοι λοιπόν ασχολούμαστε στον χώρο της αμήνης με το ζήτημα των ΣΕ 130. Στην προηγουμένη εκπομπή, αν δεν κάνω λάθος, είχα αναφερθεί ότι η τουρκική πολεμική αεροπορία χρησιμοποίησε, κινητοποίησε έναν τεράστιο στόλο από τέσσερα περίπου, περίπου α400, κάπου 12 σε 130 και, και ένα μεγάλο μεγαλύτερο αριθμό από μικροτέρων μεσαίων μεταφορικών αεροσκαφών. Εμείς εδώ σω επειδή δεν έχουμε καταλάβει ότι η μνημονιακή περίοδο έχει παρέλθει για τι ενόπλε δυνάμει, πρέπει να το κατανοήσουμε και αυτό. Τέλο, μια χώρα η οποία δέχεται απειλή, δεν μπορεί να αφήνει πολύ σημαντικά θέματα να χρονίζουν. Καλό θα ήταν από το 2019 να προχωρούσαμε σε προμήθεια μεταφορικών αεροσκαφών, γιατί τα μεταγωγικά μα αεροσκάφη, μεταγωγικά μεταφορικά δεν είναι μόνο επιχειρησιακά για τι ανάγκε των ελληνικών δυνάμεων, αλλά έχουν και κοινωνικό σκοπό, κοινωνική αποστολή, μεταφέροντα του καλοκαιρινού μήνε, του όλου του, καθ' όλη τη διάρκεια του έτου, 24-7 όπω λένε, 24 ώρε, 7 ημέρε την εβδομάδα, ασθενεί από διάφορε περιοχέ τη χώρα μα. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο φάνηκε με αφορμή του σεισμού στην Τουρκία. Ότι θα έπρεπε να προχωρήσουμε σε μια κατεπίγουσα προμήθεια από 4 έως 6 μεταφορικών αεροσκάφων. Και φυσικά δεν αναφέρομαι στην αναγκαιότητα προμήθεια των C-17 Globe Master με ονομαστική τιμή της τάξης των 100 εκατομμύριων περίπου, τουλάχιστον πόσο είπα, ελάχιστον, περίπου 300 εκατομμύρια είναι η τιμή. Ε, όχι, να μην, να μην ε, υπερβάλλω γύρω στα 250 με 300 εκατομμύρια είναι η τιμή του αεροσκάφους εκείνου, τα νούμερα είναι εντυπωσιακά, ε, καταλαβαίνετε ότι κάτω από αυτό το πρίσμα είναι απολύτως απαραίτητο να αντικατασταθεί ο γυρασμένος τόλος των ΣΕ 130 και να αγοραστούνε Είτε καινούργοι είτε μεταχειρισμένα σε 130J. Είναι η έκδοση η οποία έχει επιμηικυμένο άτρακτο. Κομμάτια τη κατασκευάζεται στην ελληνική αεροπορική βιομηχανία και είναι ένα από του λόγου που η Lockheed Martin θέλει να επενδύσει στην ελληνική αεροπορική βιομηχανία συμμετέχοντα σε αυτό το οποίο έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και άλλε όπω προανέφερα εταιρείε. Σε αυτό όμω το πλαίσιο εδώ υπήρξαν και κάποιε άλλε φωνέ που έλεγαν ότι Μήπω θα πρέπει να μην κοιτάμε σε μεταχειρισμένα και να κοιτάξουμε μόνο καινούρια. Και μάλιστα υπήρξαν συγκεκριμένα αφιερώματα για ένα αεροσκάφο, όπω είναι το C390 Millennium, όπω λέγεται τη Embraer, εδώ, το οποίο δεν χρησιμοποιεί ελικοφόρου κινητήρε. Είναι ένα αεροσκάφο το οποίο έχει περισσότερε μεταφορικέ δυνατότητε από το C130. Αλλά όπω ξέρουμε, άπαντε, η ανάγκη είναι εχθέ, άντε μέχρι αύριο. Δεν μπορούμε δηλαδή να περιμένουμε περισσότερο και με δεδομένο ότι οι ανάγκε, ανάγκα και οι Θεοί πείθονται, μα οδηγούν και όχι μόνο αυτέ, και άλλου είδου ανάγκε και εξαρτήσει, μα οδηγούν σε λύσει οι οποίε πρέπει, ενώ πριν τη σκεφτόμασταν με κάποιο, αν θέλετε, με κάποιο δισταγμό, τώρα πλέον ο δισταγμό έχει υποχωρήσει. Και συζητάμε και την προμήθεια μεταχειρισμένων σε 130J από την Ιταλία. Πιθανότητα με αγοράς αγορά μεταχειρισμένων σε 130J από τη Μεγάλη Βρετανία, από την ΡΑΦ. Είχα αναφερθεί και σε παλαιότερα εκπομπή. Και όλα καλά και όλα ωραία. Κοιτάξτε όμως πώς φαίνεται η αναγκαιότητα δημιουργίας ενός πραγματικού και αληθού στρατηγικού σχεδιασμού. Τι εννοώ πραγματικού και αληθού στρατηγικού σχεδιασμού. Τα μέσα μεταφοράς των ενόπλων δυνάμειων δεν είναι κάτι υποδέστερα μέσα. Είναι απαραίτητα για τη μεταφορά εφοδίων, ενισχύσεων, ειδικών δυνάμεων, οχημάτων, πάσης φύσεως υλικού που θα κρίνει το ΓΕΘΑ ότι πρέπει να μεταφερθεί. Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο. Δεν θα πρέπει να κοιτάμε μόνο τις προμήθειες μαχητικών, αλλά τη συνέχιση μιας διαδικασίας η οποία Αφορά φυσικά και τη συντήρηση και την επάυξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του στόλου των μεταφορικών μεταγωγικών αεροσκάφων που διαθέτει η πολεμική αεροφορία σε 130 H και σε 27 Σπάρτα. Αυτό μα οδηγεί, όπω δράφο σε μια μάχη ενάντια στο χρόνο και στο κόστο. Αυτή η μάχη είναι πολύ σημαντική. Ξέρετε, μια χώρα η οποία έχει τι δυνατότητε να παρατάξει έναν χι αριθμό μεταφορικών αεροσκαφών και να μπορεί να παρέμβει σε οποιοδήποτε σημείο τη περιοχή του, δίνοντα, κάνοντα μια προβολή ισχύω, προβολή σε επίδειξη σημαία είναι και αυτή. Είναι πολύ σημαντικό εργαλείο στη λεγόμενη μαλακή ισχύ. Ναι, γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι τη μαλακή ισχύω, ότι φτάνουν κάπου αεροσκάφη με το ελληνικό εθνόσημο και βοηθούν ανθρώπου, πληθυσμού με του οποίου τα εθνικά μα συμφέροντα προτάσουν την βοήθειά του. Αυτό άλλωστε πράξαμε και στον τομέα της Τουρκίας, που παρά την επιθετική της αναθεωρητική πολιτική, ήμασταν από τις πρώτες χώρες, οι οποίες όχι μόνο παρήχαμε βοήθεια, αλλά βοηθήσαμε μέσω των ειδικών εξειδικευμένων πολυεμπείρων συνεργείων των μονάδων της ΕΜΑΚ να διασωθούν ανθρώπινες ζωές. Αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να το αναθεωρήσουμε και ειλικρινώς να το βάλουμε σε μια νέα βάση που να μην επιτρέψουμε στο μέλλον, το μέλλον δεν είναι ένα χρόνο, είναι η επόμενη δεκαετία, οι δεκαετίε παρέρχονται, έχονται και παρέρχονται, να μην παρουσιαστεί ξανά τέτοιο έλλειμμα στον τομέα της ισχύω μας και της προβολής αυτής. Πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα, κύριε Σκηνοφέτα. Επειδή μιλάμε για μηματομίσης, ισχύως κλπ, εδώ έχω έναν πάρα πολύ ωραίο πίνακα από, τον, από το Σύπρι, είναι το γνωστό Ινστιτούτο που ασχολείται με τι δαπάνε και του εξοπλισμού και έχει έναν, σύμφωνα με τη δική του έρευνα, έναν πίνακα άκρο διαφωτιστικό για τι ε, αμυντικέ δαπάνε. Βλέπετε δηλαδή εδώ είναι military, δεν είναι defense spending, ε, στρατιωτικέ δηλαδή δαπάνε μεταξύ 2000 και 2020. Με κόκκινο είναι η Τουρκία, με μπλε είναι η Ελλάδα. Φτάνοντας εδώ βλέπετε ότι η απόσταση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας χαόδησε. τα οράστια. Και εδώ βλέπουμε το όριο. Είμαστε κάπου εδώ στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια και εδώ μιλάμε για 10. Άρα και εδώ για 5. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εμείς, αυτά είναι δισεκατομμύρια χρόνο με το χρόνο που η Τουρκία ξοδεύει περισσότερο από εμά και το τονίζω, δεν είναι αληθή τα νούμερα, διότι στην Τουρκία... Δεν συνυπολογίζουν, για παράδειγμα, τι δαπάνε για εξοπλισμού τη στρατοχωροφυλακή ή τη διοίκηση ασφαλεία ακτών, που είναι δύο κλάδοι που προσμετρούνται, θα πρέπει να προσμετρούνται στη συνολική ισχύ των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Εμεί δεν έχουμε χωροφυλακή, είπαμε. Είμαι από του θειασότε που πρέπει να, ανακ... να αναστήσουμε πάλι τη χωροφυλακή. Είναι ένα ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ του στρατού και τη αστυνομία. Είμαστε frontier state. Χτίζουμε τείχο στον Εύρο. Πρέπει λοιπόν ένα κομμάτι των συνεργειακών φρουρών, αυτό εκτιμάται ότι είναι το, αυτό που μπορεί προσεγγίσει περισσότερο σύστατο χωροφυλακή, να ξαναγίνει πάλι χωροφυλακή. Αυτό αντιμετωπίσαμε στην άλλη πλευρά του, ΕΒ, του Εύρου, συγγνώμη, κατά την κρίση τα προηγούμενα χρόνια. Κάτι που δεν πρέπει να το αμελούμε. Τα υπόλοιπα νούμερα έχουν σχέση με το ΑΕΠ. Όχι, δεν έχει σχέση το ΑΕΠ. Εδώ είναι τα πραγματικά νούμερα, τα σκληρά μαθηματικά. Εδώ δείχνουν ακριβώ το τι γίνεται. Ξέρετε, όλοι εμεί που ασχολούμαστε με, με την άμυνα, πάντοτε βλέπουμε με μεγάλο παράπονο αυτό είναι αλήθεια. Ε, τι πολιτικέ ηγεσίε να μην καταλαβαίνουν τι σημαίνει να έχει ένα πραγματικό έλλειμμα ισχύος. Έχουν πάντοτε μία εικόνα πολλοδεμάνε, κατά το μάλλον οι ήτων, η οποία τους δίδεται από τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Όμως στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, αυτό το οποίο λαμβάνει η χώρα και δεν σταματά και δεν πρόκειται να δούμε κάποιο εξοπλιστικό πρόγραμμα να ακυρούται ή να πηγαίνει να μεταναχρονολογείται, οι τουρκικές ένοπες δυνάμεις ενισχύονται συνεχώς και θα έλεγα με προκλητικό τρόπο από το κράτος και καλώς κάνουν άλλωστε και συμπεριφέρονται σε το κράτος τους διότι η στόχη τους ακριβώς είναι αναθεωρητική. Αυτό το ανα, την αναθεωρητικότητα προσπαθούμε να την εμφυσίσουμε σε εκείνους που ασχολούνται με τα προβλήματα του, του, περιοχή μας δείχνοντας τα παραδείγματα το τι συνέβη στη Συρία, στο Ιράκ και μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν και στην περίπτωση της Ουκρανίας. Μα είμαστε σε αναθεωρητική εποχή, έχουμε δίπλα μας αναθεωρητικούς αντιπάλους, τι περιμένουμε, να εκδηλώσουν αναθεωρητικές στάσεις η Αλβανία, τα Σκόπια και η Ιταλία ή η Βουλγαρία, να τους βάλουμε όλους μέσα στη διαδικασία αυτή. Όχι. Πρέπει εμείς να είμαστε έτοιμοι. Δεν είμαστε μια χώρα η οποία στερείται ιστορικής μνήμης. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι το, τη γεωστρατηγική μας αξία και πώς αυτή την εποφθαλμιούν γείτονε σε εισαγωγικά ή χωρίς στην άλλη πλευρά των συνόρων μας. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι τώρα που υπάρχει η ευκαιρία και η ευκαιρία, αν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε τις πηγές, τα χρήματα τα οποία θα προκύψουν από την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων ένα μέρος τους θα πρέπει να κατευθυνθεί το όσο στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, ο κατ' επανάληψη των νήσιων, ότι καλά είναι τα πλοία και τα αεροσκάφη, αλλά θα πρέπει τα πληρώματα πάσης φύσεως που εμπλέκονται είτε με την υπηρεσία, την υπηρέτηση, είτε τον, την υποστήριξή τους, να έχουν τελείως πολύ καλύτερα μισθολογικά αντικρίσματα, απολαβές, αποζημιώσεις. Και δεν είναι μόνο τα επιδόματα τα οποία δίδονται και καλώς δίδονται μετά από μεγάλη απραξία. Πρέπει να αλλάξει τελείω η πυραμίδα ημιστολογική. Και αυτό σε συνδυασμό με την προμήθεια νέων οπλικών συστημάτων και φυσικά με την ανάπτυξη αυτή τη ταλαιπόρου εθνική αμυντική βιομηχανία. Με τη δημιουργία είτε ενό υφυπουργείου, είτε ενό υπουργείου με αναπληρωτή υπουργό παρά τον υπό τον πρωθυπουργό, για να μπορεί να νομοθετεί έτσι, που να χειρίζεται τα θέματα τη αμυντική βιομηχανία σε όλη τη χώρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν υπάρχει πλέον χρόνος για χάσιμο. Και οι σεισμοί μας δίνουν ένα μικρό χρονικό περιθώριο. Αν μας δίνουν. Εάν μας δίνουν. Για πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα. Αυτή η φωτογραφία που βλέπετε προέρχεται από το Σκεντερού, την Αλεξανδρέτα. Στην Αλεξανδρέτα είναι ένα χώρο με που έχει αρπάξει φωτιά μετά από το σεισμό. Ωραίο, ωραία εικόνα, έτσι για να την προβάλλει. Οι εκτιμήσει των ειδικών που ασχολούνται με την καταγραφή των ζημιών εξαιτία του σεισμού τη προπερασμένη εβδομάδα, τη προπερασμένη συγγνώμη, συγγνώμη εβδομάδος κάνουν λόγο για 85 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό μεταφράζεται χονδρικά σε ένα 10% μείον του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος. Όχι, δεν σημαίνει το ΑΕΠ θα μειωθεί κατά 10%, αλλά είναι ένα σημαντικό ποσό που θα πρέπει να δοθεί προκειμένου αυτός ο κόσμος να αποκατασταθεί, να βρει τις δουλειές του, να επανα... για να επαναλειτουργήσει όλο αυτό το... αυτός ο κύκλος, ο κοινωνικός, ο εμπορικός, όπου στηρίζεται κάθε μία πολιτισμένη ή μη χώρα. Αυτά τα 85 δισεκατομμύρια δεν θα τα πάρουν από το εξωτερικό. Θα μπορούσε κάποιο να πει ότι θα σταματήσουν οι Τούρκοι για τα επόμενα 1, 2, 3, 4 χρόνια να προωθούν τα οπλικά του συστήματα. Υπάρχει καμία ένδειξη προ αυτή την κατεύθυνση. Δεν υπάρχει καταρχήν δήλωση, σκέψη. Δεν υπάρχει ούτε καν μύχια σκέψη για κάτι τέτοιο. Όμω το τουρκικό ΑΕΠ έχει πληγεί. Και αυτό είναι νέο δεδομένο. Όπω νέο δεδομένο είναι ότι σήμερα, κοιτώνοντα τον Bloomberg, η ισοτιμία δολαρίου και τουρκική λίρα έφτασε 18,8. 84 ήταν. Δηλαδή, είμαστε κοντά στα 19 και βαδίζουμε προ τα 20. Ακόμα μεγαλύτερη επιδείνωση. Για του λογικού, αυτό σημαίνει ότι η Τουρκία θα πρέπει να αλλάξει άρδιν πολιτική. Να ξεχάσει την εισβολή ξανά πάρει στη Συρία. Να σταματήσει να προκαλεί την Ελλάδα και να προσπαθήσει να ανασυγκροτηθεί. Αυτό θα ήταν το ιδανικότερο. Θα ήταν το ιδανικότερο γιατί σε αυτό το πλαίσιο, αντιλαμβάνεστε όλοι, θα κερδίσαμε τουλάχιστον δύο, τρία, τέσσερα, το πολύ πέντε χρόνια. Και αν, και αν συνέβαινε και ένας δεύτερος ακόμα μεγαλύτερος σεισμός, όπως οι ίδιοι του και τον φοβούνται. Του ιδίου μεγεύσενο. Δεν το ευχόμαστε, όμως σε καμία περίπτωση. Πάντω υπάρχουν άνθρωποι. Όλοι είμαστε άνθρωποι. Όλοι είμαστε άνθρωποι. Όμω, η Τουρκία, σε συνδυασμό με την στροφή που έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια, έχει άλλο ένα πολύ ισχυρό μοχλό για να λάβει βοήθεια από την Δύση, που θα πάρει ένα μέρο, ένα κομμάτι βοήθεια θα το λάβει, αλλά να αλλάξει την πολιτική τη, τον πολιτικό τη το προσανατολισμό. Να ξεχάσει δηλαδή της εξάλλωσίνης, της υπερβολές, ότι θα μιλάει ως ισότιμος εταίρος με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά να τα ξεχάσουν. Εάν δεν τα ξεχάσουν, είναι σαν να ξεκινούν έναν πόλεμο όπου ήδη έχουν υποστεί σοβαρότατες βλάβες, σοβαρότατες ζημίες. Και δεν αναφέρω έναν πόλεμο με όπλα, έναν οικονομικό πόλεμο, όπως βλέπετε, που μπορεί να δημιουργήσει τραγικές συνέπειες, ακόμα περισσότερο στην ήδη έθραυστη Τουρκία. Αυτά μετά από τις τουρκικές εκλογές θα οξυνθούν και δεν θα αμβληθούν. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Το κράτησα και το τέλος. Πάρα πολύ καλή αυτή η εικόνα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος με τον αντίστοιχο ομολογό του Μευλού Τσαβούσογλου. Είναι σαν να λέει ο κύριος, σαν να λέει ο κύριος Δένδιας, Είδε που μα έλεγε ότι θα έρθετε νύχτα. Μέρα ήρθα για να σα βοηθήσω. Και πραγματικά θα συγκινήσει. Πράγματι, βλέπει δύο υπουργού εξωτερικών δύο χωρών, οι οποίε το 20 έφτασαν όπω και το 96 στο παρα στο παρα, πιο παραπέντε στο παρα ένα. Ελπίδε για συμφιλίωση. Φρούδε ελπίδε, φλήνα φήματα. Ο παππούς Όμηρος έρχεται από τα βάθη της μυθολογίας και της ιστορίας να μας δώσει ένα ωραίο παράδειγμα. Γεωργός της χειμώνος ώρα, όφινε βρών υποκρίους πεπιγότα. Ένας γεωργός λέει, κάποιος γεωργός, στο χειμώνα λέει, βρήκε έναν όφι, ένα φίδι, να έχει παγώσει από το κρύο. Τούτον, «Ελέησας και λαβών υποκόλπων έθετο. Αυτόν λοιπόν τον ελέησε και τον περιέλαβε και τον έβαλε στον κόλπο του. Τα αρχαία ελληνικά είναι η γλώσσα μα. Είναι η ζωντανή συνέχεια. Μάθετε τα παιδιά σα να αγαπούν τη γλώσσα μα και τα αρχαία ελληνικά. Διδάξτε τα. Θερμανθεί δε εκείνο και αναλαβών την ιδία φύση. Τι ωραία φράση. Και αναλαβών την ιδίαν φύση. Αφού λοιπόν λέει, θερμάνθηκε και ουσιαστικά επανήλθε στη ζωή, η ανέλαβε τη, 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 την ιδιαίτερη φύση του. Τη, αυτό που χαρακτηρίζει τον Όφη έπληξε τον Ευεργέτα, τον Ευεργέτη και ανήλε. Έπληξε τον Ευεργέτη του και πέθανε. Θνίσκον δε, έλεγε ο Ευεργέτης, ο άνθρωπος, δίκαια Πάσχο. Καλό, δικαίως λέει υποφέρω, Πάσχο των πονηρών η κτίρας. Δηλαδή έδωσα ίκτο στον πονηρό. Ποιος είναι ο πονηρός σε αυτή την περίπτωση. Η Τουρκία. Η ερντογανική φύση της Τουρκίας. Και όταν θα αναλάβει την ιδία φύση μετά από τους σεισμούς θα μας πλήξει. Και εμείς τότε ας μην έρθουμε στο σημείο να πούμε όπως ο Γεωργός δίκαια Πάσχο τον πονηρό νυχτήρα. Όχι. Δεν έχουμε κανένα νυχτηρμό. Συνάνθρωποι είναι, βοηθάμε. Αλλά είμαστε κράτη. Και τα κράτη οφείλουν να είναι πάντοτε σε εγρήγορση. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ξηρά θάλασσα και αέρα και προσπαθούν να μην πάσχουμε από τον πονηρό. Παραδείνα μην τολμητέ, και παραγνώμην κινδυνευτέ και εν της δινής ευέλπιδες. Δεν ξεχνούμε.